την εισαγωγή σας. Πάμε να γνωρίσουμε τους καλεσμένους μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, λειτουργός του Υπουργείου Ενέργειας. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Και ο δημοσιογράφος της εκπομπής μας, Τόδωρος Κουλαπής, ο οποίος είχε την επιμέλεια και το ρεπορτάζ, το οποίο θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και θα μάθουμε περισσότερο για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στο ρεπορτάζ μας. As you can see by moving around, you can see the different buildings and right there the symbol of their energy rating. Ένας ηλεκτρονικός χάρτης που απεικονίζει την κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων στην Ευρώπη με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθιστά την Κύπρο σημαντικό συνομιλητή στους διαλόγους που αφορούν το περιβάλλον και την καλλιέργεια πράσινης κουλτούρας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η επαναστατική ιδέα του Enermap έλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε άλλες 55 στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Open Innovation Slam που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας σε θέματα κλιματικής αλλαγής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η Enermap ξεκίνησε αρχικά σαν ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά μας δόθηκε ευκαιρία να λάβουμε μέρος σε ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, ο οποίος είχε αρχικά ξεκινήσει από το Facebook. Είχαμε κάνει την αίτηση μας και πήραμε αρκετούς ψήφους, ούτως ώστε να περάσουμε στους πρώτους 10. Ως συνέπεια, μας καλέσαν να λάβουμε μέρος σαν κυπριακή ομάδα πλέον σε ένα διαγωνισμό που έγινε στη Γερμανία και καταφέραμε να κερδίσουμε το πρώτο βραβείο αυτού του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού, το οποίο μας εξασφάλισε 95.000 ευρώ σαν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για να ξεκινήσει η εταιρεία, αλλά ακόμα πιο σημαντικά ήταν η καθοδήγηση και η βοήθεια που είχαμε από όλους τους μέντορες και το πρόγραμμα που έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. So that's St. George's Hanover Square School. It's got a D rating. Κάθε κτίριο έχει μια ενεργειακή απόδοση. Η Enermap παίρνει αυτές τις πληροφορίες και τις βάζει σε ένα χάρτη στο διαδίκτυο όπου οποιοδήποτε μπορεί να μπει, να ψάξει, να δει ακριβώς οποιοδήποτε κτίριο θέλει και να ξέρει, να γνωρίζει ποια είναι η ενεργειακή απόδοση αυτού του κτιρίου. Αυτός είναι ο κύριος στόχος της Enermap, να προσφέρει διαφάνεια στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ανά το παγκόσμιο. Βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αλλά και της Κυπριακής Νομοθεσίας, οποτεδήποτε ένα κτίριο ή διαμέρισμα ενοικιάζεται ή πωλείται ή κατασκευάζεται, πρέπει να έχει μία σήμανση για την ενεργειακή του απόδοση. Το οποίο σου λέει αν είναι καλό αυτό το κτίριο ενεργειακά α, δηλαδή σε μία κλίμακα από α μέχρι G, α το πράσινο, ή G το κόκκινο, το οποίο σημαίνει ότι έχει μονά παράθυρα, δεν έχει μόνωση και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα όμως με αυτή τη σήμανση, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει πού να βρει αυτή την πληροφορία και πώς να τη χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργήθηκε η Enermap, ούτως ώστε να πιάσει όλη αυτή την πληροφορία και να την παρουσιάσει σε ένα χάρτη στο διαδίκτυο που είναι δωρεάν για όλον τον κόσμο να χρησιμοποιήσει. Και ο σκοπός είναι ώστε ο κόσμος να μπορεί να αποφασίσει πού να πάει να μείνει, ποιο κτίριο να ενοικιάσει. Κάθε εταιρεία που είναι στα αρχικά της βήματα χρειάζεται κάποια βοήθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βοήθησε σε υπερβολικό βαθμό, όχι μόνο με, με το χρηματικό ποσό, αλλά κυρίως με την διαδικτύωση της ομάδας μας σε ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μας βοήθησαν να αντιληφθούμε ακριβώς ποια είναι τα βήματα που πρέπει να πάρουμε για να προχωρήσουμε στη σωστή κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο μας έστειλε σε διάφορες χώρες, με πληρωμένα όλα τα έξοδα, για να μπορέσουμε να πάμε στους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μας βοήθησαν να αναπτύξουμε την ιδέα μας περισσότερο. Θα έλεγα το πιο σημαντικό επίτευγμα που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα ήταν που παρουσιάσαμε αντιπροσωπεύοντας την Κύπρο την ιδέα του Enermap στο παγκόσμιο Clean Tech Open, το οποίο είναι το πιο μεγάλο συνέδριο, μπορούμε να πούμε, όσο αφορά το περιβάλλον. Και αυτό ήταν στο Silicon Valley της Αμερικής, στο San Jose, όπου μας δόθηκε ευκαιρία να μάθουμε και από άλλους συνάδελφους περισσότερες ανατροφοδότησεις, ας πούμε, για την ιδέα μας. Στο χάρτη της Enermap ήδη έχουμε προσθέσει τα πιστοποιητικά από 50.000 δημόσια κτίρια στην Αγγλία. Είμαστε στη διαδικασία να προσθέσουμε 500.000 πιστοποιητικά κτίριο στην Ιρλανδία. Όσον αφορά στην Κύπρο, ακόμα δεν έχουμε κάποια κτίρια, αλλά είμαστε σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Ενέργειας για να προσθέσουμε τα πιστοποιητικά 20.000 κτιρίων. Καθώς επίσης και σε συνεννόηση με τους Δήμους να παρουσιάσουμε την ενεργειακή απόδοση των δικών τους κτιρίων για σκοπούς διαφάνειας προς τους πολίτες τους. Το όραμα της Enermap είναι το κάθε κτίριο ανά το παγκόσμιο να έχει έναν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και να το παρουσιάζουμε μέσω της Enermap για σκοπούς διαφάνειας και καλύτερης πληροφόρησης των πολιτών.